Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρακολουθώντας από το πρωί τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, μου ήρθε στο νου ένα ποίημα σουρεαλιστικό που λέγαμε στα παιδικά μας χρόνια, πολύ παλιά. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Τόση ψυχεδέλεια. Την ώρα που η πανδημία έχει χτυπήσει κόκκινο, την ώρα που τα ρεκόρ σπάνε το ένα μετά το άλλο τα κρούσματα σε κρούσματα και σε διασωληνωμένους, την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει και το ιδιωτικό όχι μόνο δεν επιτάσσεται, αλλά κάνει και χρυσές δουλειές από πάνω, την ώρα που επιβάλλονται νέα σούπερ μνημόνια, τι πιο βολικό, τι πιο αποπροσανατολιστικό από μια συζήτηση για τη σύσταση μιας ακόμα προανακριτικής επιτροπής. Έχουμε χάσει το μέτρημα τα τελευταία χρόνια. Πλήστες όσες προανακριτικές, εξεταστικές επιτροπές που στείνονται, που προσφέρουν θέαμα και που στο τέλος απλά συγκαλύπτουν τις βαθύτερες αιτίες της διαπλοκής των διαφόρων αστικών κομμάτων με τα διάφορα επίσης οικονομικά, επιχειρηματικά συμφέροντα. Αλήθεια, αυτό που επήγει σήμερα είναι μια ακόμη τέτοια προανακριτική? Για το λαό και τα προβλήματά του σίγουρα όχι. Ωστόσο, για τις εκάστοτε κυβερνήσεις, για το αστικό πολιτικό σύστημα, συζητήσεις σαν τη σημερινή θεωρούνται και οξυγόνο για να κρύβουν την άθλια πραγματικότητα και για να συντηρούν μια αποπροσανατολιστική διπολική αντιπαράθεση. Για αυτήν καθ' αυτή την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής έχει ήδη τοποθετηθεί ο εισηγητής μας, οι βουλευτές μας. Η θέση του ΚΚΕ είναι ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν τεκμηριώνεται με τα μέχρι τώρα στοιχεία που είναι σε γνώση όλων των κομμάτων. Βεβαίως, θα μπορούσε στη Βουλή να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή, ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και οι ευθύνες που απορρέουν για πολιτικά πρόσωπα και πρώην υπουργούς. Σε κάθε περίπτωση, για το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο. Όλες, μα όλες οι κυβερνήσεις, ανάμεσα σε αυτές και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τώρα της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθούν να παίξουν πολιτικά παιχνίδια με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες που ελέγχουν την ενημέρωση. Φυσικά, για πολλά χρόνια, ο χώρος αυτός ήταν προνομιακό πεδίο τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ και εν πολλής εξακολουθεί να είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι των μέσων ενημέρωσης, επιχειρώντας μια αναδιανομή της πίτας ανάμεσα πάλι σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, με νέα τζάκια δίπλα στα παλιά και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που το παλιό ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης είχε φτάσει σε τέλμα εξαιτίας και της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Ανακάτεμα της τράπουλας και αποτύπωση των νέων συσχετισμών στο επιχειρηματικό πεδίο. Αυτή ήταν η ουσία και ο βαθύτερος σκοπός του νόμου Παπά και του διαγωνισμού για τις άδειες. Και δεν ήταν φυσικά η προστασία του αγαθού της ενημέρωσης ή το να πληρώσουν οι καναλάρχες για τις άδειες. Και είμαστε σίγουροι ότι η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε προσπάθεια να διευκολύνει επιχειρηματίες που ήταν εκείνη την περίοδο κοντά σε αυτήν. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι μετά τον διαγωνισμό ξεκίνησαν οι εκπτώσεις προς τους μεγαλοϊδιοκτήτες για το αντίτιμο που έπρεπε να καταβάλουν, ότι υπήρξαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για άλλες δραστηριότητες τους και τελικά εν μέσω πανδημίας ήρθε η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας να τους χαρίσει βέβαια ολόκληρη την ετήσια δόση της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Για την ακρίβεια, 3.400.000 ευρώ. Τους βάζετε να καταβάλουν και 50.000
μην είστε τόσο σκληροί, τους χαρίζετε χρήματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, για τα σχολεία, για μέσα μαζικής μεταφοράς, για να στηριχθούν εργαζόμενοι, για να καλυφθούν άλλες επίγουσες ανάγκες και πολλά προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, που σήμερα διαμαρτύρεται για την κατάσταση στον τομέα της ενημέρωσης, έχει βάλει φαρδιά, πλατιά, την υπογραφή του σε αυτό το τηλεοπτικό τοπίο. Γιατί και αυτός παρέδωσε την ενημέρωση στα μεγάλα συμφέροντα. Όταν ψηφιζόταν ο νόμος Παπά και εμείς σας λέγαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική αντικειμενική ενημέρωση όταν αυτή είναι στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματιών, τότε εσείς είχατε καβαλήσει το καλάμι και τι μας λέγατε, και μάλιστα επιλέξει. Τα κανάλια είναι σπορ για μεγάλα πορτοφόλια, λέγατε. Να τα χαίρεστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα μεγάλα πορτοφόλια. Γιατί τα μεγάλα πορτοφόλια την ενημέρωση θα την οργανώσουν με βάση τα δικά τους οικονομικά, πολιτικά, επιχειρηματικά συμφέροντα και με βάση την πολύμορφη διαπλοκή, κυρίως, που επιδιώκουν κάθε φορά να έχουν με το πολιτικό σύστημα και με τα κυβερνητικά κόμματα. Απλά, γιατί δεν μπορεί να αποσπάται η ενημέρωση ως αγαθό, ως δικαίωμα και όχι ως εμπόρευμα όπως είναι σήμερα, από το ποιος έχει την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης. Όπως επίσης τότε, όταν σας λέγαμε ότι δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες για να υπάρχει έστω σε αυτό το πλαίσιο μια στοιχειώδης πολυφωνία. Εσείς τι κάνατε? Ψηφίζατε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ, τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο σήμερα, το λένε πλέον σχεδόν όλοι εδώ μέσα, είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο σε όλη αυτή την ασυδοσία, σε όλη αυτή την αυθαιρεσία των καναλαρχών. Μας λέτε βέβαια, ναι, αλλά για πρώτη φορά πλήρωσαν οι καναλάρχες. Και λοιπόν πλήρωσαν ένα πολύ μικρό αντίτιμο σε σχέση με τα υπερκέρδη που έχουν. Σιγά μην ξοδεύτηκαν δηλαδή κιόλας εδώ που τα λέμε. Όμως αλήθεια, εσείς πόσο κοστολογείτε το αγαθό της ενημέρωσης? Πόσο κοστολογείτε ο μηντιακός αυταρχισμός που ζούμε σήμερα και που πάει χέρι-χέρι με την καταστολή και τον αυταρχισμό? Πόσο κοστολογείτε η μονοφωνία της κυρίαρχης πολιτικής ιδεολογίας? Πόσο κοστολογείται η πλήση εγκεφάλου, η χειραγώγηση, ο αποκλεισμός κομμάτων όπως το ΚΚΕ, που μόνιμα και σταθερά δεν εκπροσωπείται στα κανάλια σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και μάλιστα άσχετα με το ποια είναι η κυβέρνηση? Μην παρεστάνετε λοιπόν τις αθώες περιστερές. Είστε συνυπεύθυνοι όλοι, μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, για τη σημερινή κατάντια. Γι' αυτό και δεν συζητάτε ούτε για το συγκεκριμένο ζήτημα την ουσία του. Καημός σας είναι να κάνετε τα κοκοράκια εδώ μέσα για να μπερδεύετε τον κόσμο. Άλλα όμως είναι τα κρίσιμα ζητήματα, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Οι ώρες, οι μέρες είναι πολύ κρίσιμες για την πανδημία, με την πανδημία που πλήττει τον ελληνικό λαό. Είναι κρίσιμο να πάρθουν μέτρα προστασίας παντού, ιδιαίτερα στους χώρους δουλειάς, να τρέξει ο εμβολιασμός του πληθυσμού με πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα, να προχωρήσετε στην επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων. Θα σας το ξαναπούμε. Είναι αδιανόητο και εγκληματικό αυτή τη στιγμή να αρνείστε πεισματικά την επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών. Είναι αδιανόητο και εγκληματικό οι επιχειρηματίες της υγείας να συνεχίζουν να θησαυρίζουν πάνω στη ζωή, πάνω στον πόνο χιλιάδων συνανθρώπων μας. Και αυτό το έγκλημα στο βωμό του κέρδους ούτε ξεχνιέται ούτε παραγράφεται. Κατανοούμε την αδυναμία σας να στηρίξετε με πιστικά επιχειρήματα την άρνησή σας να επιτάξετε τον ιδιωτικό τομέα. Αφήστε όμως κατά μέρους την κοροϊδία. Γιατί τι άλλο από κοροϊδία είναι αυτό που λέει ο υπουργός σας απαντώντας στο αίτημα της επίταξης? Την περίοδο αυτή, λέει, το Εθνικό Σύστημα
στη χώρα είναι ένα και είναι ενιαίο. Μια υγειονομική περιφέρεια, ένα μεγάλο νοσοκομείο. Ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας, οι άνοπλες δυνάμεις με τις υγειονομικές δομές που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία όλοι μαζί την πανδημία. Αυτά είπε. Σοβαρά μιλάτε. Θέλετε να μας πείτε ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει διαθέσει υποδομές, ότι έχει διαθέσει το προσωπικό του στην αντιμετώπιση της πανδημίας? Ώρα είναι να μας πείτε ότι το κάνει και αφιλοκερδός, ότι έχει σταματήσει να θησαυρίζει ακόμα και μέσα στην πανδημία. Για πείτε μας λοιπόν, αφού το σύστημα είναι ένα και ενιαίο όπως λέτε, τώρα που ο Ερυθρός, ο οποίος διαθέτει μια από τις καλύτερες νευρολογικές μονάδες που κάνουν θρομβόληση, αναγκαία παρέμβαση για τα εγκεφαλικά, βγήκε εκτός εφημερίας, πού πηγαίνουν τώρα αυτά τα περιστατικά? Μήπως πηγαίνουν στο Μετροπόλιταν, το οποίο διαφημίζει ότι έχει εξειδικευμένη μονάδα και μονάδα αυξημένης φροντίδας για θρομβόληση? Ποιον κοροϊδεύετε λοιπόν? Μήπως ακόμα θέλετε να μας πείτε σε ποιο ιδιωτικό νοσοκομείο, μιας και ο Ερυθρός μετατράπηκε σε COVID, θα κάνουν τη θεραπεία τους οι ασθενείς με σκλήρινση κατά πλάκας? Έχουμε υπόψη μας την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων, που σημειώνει ότι μια σειρά χρόνια πάσχοντες ενημερώθηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία πως σταματούν οι θεραπείες τους. Χαρακτηριστική περίπτωση, οι 150 ασθενείς με σκλήρινση κατά πλάκας που σταμάτησαν τις θεραπείες τους στον Ερυθρό Σταυρό. Παρόμοια προβλήματα προκαλεί και η αναστολή λειτουργίας του Ιατρείου Επιληψίας στο Γεννηματάς. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται με τις θεραπείες για ασθενείς με άλλα σοβαρά νοσήματα? Για όσους έχουν αναβάλει χειρουργία, ιατρικά ραντεβού, εξετάσεις σοβαρές που χρειάζεται και έγκαιρη διάγνωση? Βέβαια, για να μην σας αδικήσουμε, ο Υπουργός σας με τα περί ενιαίου τομέα δημόσιου και ιδιωτικού περιγράφει τη στρατηγική σας στην υγεία. Πως μέσα από μια ενιαία λειτουργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα βγαίνουν κερδισμένοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία. Τέτοιο δημόσιο σύστημα υγείας θέλετε? Εμπορευματοποιημένο, υποβαθμισμένο, για να κάνουν χρυσές δουλειές οι έμποροι της υγείας, είτε κλείνοντας δουλειές με το δημόσιο, είτε πουλώντας ακριβά τις υπηρεσίες υγείας στις ιδιωτικές δομές. Γι' αυτό έχετε ξαμολύσει ορισμένους για να επιτίθενται στους αγωνιστές, συνδικαλιστές, υγειονομικούς. Πότε σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως παπαγαλάκια κάποιοι, πότε ως λαγοί? Μετά την πανδημία, η στιγμή της κυβέρνησης για τολμηρή μεταρρύθμιση στην υγεία, λέει ο γνωστός σας παπαγάλος, γνωστός και μη εξαιρετέρως. Δηλαδή, πώς θα κερδίζουν ακόμα περισσότερα οι όμιλοι της ιδιωτικής υγείας? Αυτό θα είναι το περιεχόμενο της όποιας μεταρρύθμισης της υγείας. Αυτό άλλωστε είναι το δίθεν αποτέλεσμα της αρμονικής συνύπαρξης δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα που όλοι κάνατε σημαία της πολιτικής σας σε αυτό το κρίσιμο διάστημα αυτού του τομέα. Ό,τι και να κάνετε εσείς και τα παπαγαλάκια σας, όλος ο λαός γνωρίζει πως οι νοσοκομιακοί γιατροί με την ομοσπονδία τους δίνουν τη μάχη για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό αποκαλύπτουν και τις εγκληματικές ευθύνες σας. Αύριο απολύεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Άγιος Σάβας, Κώστας Καταραχιάς. Είναι ο μοναδικός επικουρικός γιατρός σε όλη τη χώρα που δεν πήρε παράταση της σύμβασής του μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτή την ώρα που το σύστημα έχει ανάγκη από προσλήψεις, εσείς κάνετε απολύσεις και μάλιστα εκδικητικές απολύσεις. Πάρτε το χαμπάρι, δεν θα κλείσετε το στόμα στους νοσοκομιακούς γιατρούς. Βλέπετε ότι ακόμα και ο μαζικός εμβολιασμός αργεί πολύ για να είναι πραγματικά μαζικός, για να επιτευχθεί η πολυπόθητη ανοσία. Κι όμως, αν είχατε ακούσει το ΚΚΕ, που από την πρώτη στιγμή πρότεινε
άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια διεθνώς που κρίνονται ασφαλή, που κρίνονται αποτελεσματικά βεβαίως, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί επάρκεια, να επιτευχθεί έγκαιρα ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού. Σήμερα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα τι κάνετε? Ροκανίζετε απλά χρόνο πολύτιμο, έρμεοι και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχοντας έτσι στο σκληρό εγκληματικό ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων ομήλων του φαρμάκου, που στοιχίζει όμως σε ανθρώπινες ζωές. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα ζήτημα. Τα όσα ακούμε λίγες μέρες μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο, τον νέο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλούν θυμηδία, γιατί γέλιο δεν βγαίνει μέσα σε εξελίξεις πραγματικά πολύ επικίνδυνες. Πολύ περισσότερο δεν επιτρέπουν τις υπερφύαλες εκτιμήσεις της κυβέρνησης. Τι έδειξε η Σύνοδος Κορυφής και η κοινή δήλωση των 27 για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τη στάση της στα παζάρια που εξελίσσονται με βάση τα συμφέροντα των δικών της ευρωπαϊκών μονοπωλίων και την προώθηση της στρατηγικής σχέσης με την Τουρκία. Όποια άλλη ερμηνεία, όποια άλλη εκτίμηση ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας και όχι στην πραγματικότητα. Όλα τα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Καλλιέργησαν και αυτή τη φορά ψεύτικες προσδοκίες για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερφύαλες εκτιμήσεις για τις κυρώσεις, οι οποίες ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε μπαλάκι του πινκ-πονγκ που μετατίθεται από τρίμηνο σε τρίμηνο. Στα θέματα της εμπλοκής της Ελλάδας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, υπάρχει απόλυτη, αδιάψευστη σύμπλευση της κυβέρνησης με την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και άλλα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου. Για την εμπλοκή της Ελλάδας στα σφαγεία τους δεν σηκώνουν τους τόνους. Επικρατεί μια ιδιότυπη ομερτά. Όλοι σας λέτε ότι αυτή η εμπλοκή αποτελεί ασπίδα για το λαό και τη χώρα. Είναι μεγάλο ψέμα. Αποτελεί μόνο πηγή νέων μεγάλων κινδύνων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συνομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Οι αμερικάνικες αναφορές για το ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Μαύρη Θάλασσα, συνδέονται μόνο με την όξυνση των ανταγωνισμών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και με την προετοιμασία της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων. Σηματοδοτούν την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, με σήμα κατά τεθέν αυτής της εμπλοκής, τον αναβαθμισμένο ρόλο της βάσης της Σούδας και των δεκάδων άλλων νέων βάσεων που μετατρέπουν τη χώρα και το λαό μας σε στόχο. Και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε, ούτε εσείς της κυβέρνησης, ούτε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα τολμάτε να παρουσιάζετε και σαν πρόοδο το σφιχταγκάλιασμα με τους φωνιάδες του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τις επιδιώξεις τους από τη Μέση Ανατολή ως τα Βαλκάνια και τα σύνορα με τη Ρωσία. Με δεδομένο τον ομολογημένο στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρηθεί η Τουρκία με κάθε κόστος στη Δύση, τι σας έμεινε να λέτε για να εφησυχάζετε? Κάτι στοχευμένες διαρροές του τύπου «αν χρειαστείς κάτι, είμαι εδώ να βοηθήσω». Αγγίζει τα όρια της τηλεφωνικής φάρσας όταν ο καθένας ξέρει ότι η βοήθεια των ΗΠΑ όλα αυτά τα χρόνια είναι η νομιμοποίηση των απαράδεκτων διεκδικήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η νομιμοποίηση του στρατού κατοχής στην Κύπρο και ότι οι τόνοι βοήθειας που έχουν εξάγει οι ΗΠΑ στα Βαλκάνια, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, ισοπαίδωσαν ολόκληρες χώρες σπέρνοντας θάνατο και προσφυγιά. Ο λαός και μνήμη έχει και κριτήριο έχει.
καταλαβαίνει ότι αυτή η εμπλοκή της χώρας σε τέτοια επικίνδυνα σχέδια για κάποιους λίγους μυρίζει κέρδη και επενδύσεις, αλλά για τον ελληνικό λαό μυρίζει παραπέρα οικονομική κρίση, πολεμικές εμπλοκές, προσφυγιά, προβλήματα, αβεβαιότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποσχολούν τον ελληνικό λαό, την ελληνική νεολαία και όχι το εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς που ακούμε επαναλαμβανόμενα εδώ μέσα σήμερα.